Άλλη μια άσκηση που έχει να κάνει με την φυσική κατεύθυνση σε αυτήν την ενότητα, η οποία είναι και η κλασικότατη άσκηση, θα σας πω γιατί. Λέει ότι στο άτομο του υδρογόνου αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο περιστρέφεται γύρω από αυτήν την ρόγα. Να βρούμε την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου, την δυναμική ενέργεια, την ολική του ενέργεια, να κάνουμε τις γραφικές παραστάσεις K ίσον F του ρο, V ίσον F του ρο, ε ίσον F του ρο και να δούμε και πόση ενέργεια χρειάζεται για να το διασπάσουμε το άτομο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα, να σας θυμίσω ότι το άτομο του υδρογόνου είναι το πιο απλό άτομο στη φύση όπου υπάρχει ένα πρωτόνιο μέσα, εδώ το πρωτόνιο, και απ' έξω στριφογυρνάει ένα ηλεκτρόνιο. Έτσι, αριστερό σε αυτό, μια ταχύτητα από ηλεκτρονίου, σε ακτίνα ρο. Ωραία. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα, αρχή να έχουμε δουλέψει λιγάκι. Εδώ πέρα υπάρχει μια δύναμη κουλό, η οποία παίζει το ρόλο του κεντρομόλου. Οπότε η κουλό που γράφεται κάπα σε εψιλον επί εψιλον ή τα φωτιά την ίδια διάρκεια του τετράγωνου, ισούται μάλλον το ηλεκτρονίο με τετράγωνο διαρρό. Αυτό κάνει κάπα σε έψιλον σε τετράγωνο διαρρό τετράγωνο, μάλλον δεν τετράγωνο διαρρό, αυτό με αυτό έφυγε. Μένει κάπα σε έψιλον σε τετράγωνο διαρρό, ισούται μάλλον με ηλεκτρονίο σε τετράγωνο. Εδώ λοιπόν θα κάνω μια στάση. Μιλάω μια στάση για να σα πω κάποια πράγματα. Από εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να απολογίσετε την ταχύτητα του ηλεκτρονίου. Κάνοντα σκιαστή και λύνοντα, παίρνετε κάτω τα ίδια μάτια, φτιάχνετε αυτό και αν βάλετε μια ρίζα, θα βγει έξω από τη ρίζα του ηλεκτρόνου και μέσα θα μείνουν τα άλλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη στιγμή που απολογίσετε την ταχύτητα του ηλεκτρονίου, μετά μπορείτε να απολογίσετε και την περίοδο. Πώς? Εάν βάλετε εδώ χρόνο μία περίοδο, το ΔΕΛΤΑΕΣ είναι 2 π, άρα θα βγει 2 π δια τ, άρα αν λύσετε το τ θα βγει 2 π δια β ηλεκτρονίου και θα αντικαταστήσετε όλο αυτό εδώ το πράγμα εδώ κάτω, δηλαδή ηλεκτρον κάπα σε δια μάζα ηλεκτρονίου π, θα φτιάξετε τις πράξεις, θα γίνει 2 π, ρίζα του μάζα ηλεκτρονίου π που θα πάει πάνω προς ηλεκτρον προς κάπα σε, και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα στη ρίζα του ρο και θα γίνει 2 π προς ε, φτιάχνουμε μια συνολική ρίζα, μάζα ε ρο τρίτης προς κάπα σε. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί μπαίνοντα μέσα το ρο γίνεται το τετράγωνο π. Άρα αν κάποιος σας ζητήσει τη συχνότητα, προσέξτε με, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αλλά αντίστροφο. Όλα ανάποδα. Και βέβαια μπορεί κάποιος να σε ζητήσει και την γωνιακή ταχύτητα. Κανένα πρόβλημα. Η γωνιακή ταχύτητα είναι 2 π επί φ, θα αντικαταστήσει την τροφή, παιδιά μου, και θα βγει μια χαρά και η γωνιακή ταχύτητα. Αυτά σε περίπτωση που η άσκηση έχει προεκτάσεις, δεν το έχει αυτή η άσκηση, εγώ σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας, μπορείτε να δείτε και άλλα χαρακτηριστικά της κίνησης του ηλεκτρονίου. Τώρα, εδώ πέρα που είμαστε, η μεγάλη μαγιά που έχετε να κάνετε είναι να πολλαπλασιάσετε όλους με ένα δεύτερο. Οπότε αν πολλαπλασιάσετε όλους με ένα δεύτερο, κοιτάξτε τι φτιάξετε, γεννήσατε εδώ πίσω, σε εισαγωγικά η λέξη γεννήσατε, την κινητική ενέργεια. Άρα η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι κάπα σε έψιλον σε τετράγωνο δια διαρρό. Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια μεταξύ του είναι μείον κάπα σε έψιλον σε τετράγωνο δια διαρρό. Γιατί είναι κάπα σε πιο ένα και πιο δύο, το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό, σε αυτό το τύπο παίζουν το πρόσημα. Και βέβαια η ολική ενέργεια είναι το άθλημα κάπα και γιου, κάπα σε έψιλον σε τετράγωνο δια διαρρό πλην κάπα σε έψιλον σε τετράγωνο διαρρό, εδώ πάει το 2, θα κάνει το μόνιμα, η ολική ενέργεια βγαίνει έτσι. Και τέλος, το άλλο που σας είπα στο τέλος, να κάνετε μια γραφική παράσταση των ενεργειών με το χρόνο, εδώ θέλει λίγο προσοχή, ενέργεια σε τζάβο, που είναι το χρόνο, συγγνώμη, την ακτίνα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτοί και αυτοί μοιάζουν, αυτή είναι της μορφής ψήσεων μείον αφ, αυτή δεν είναι η ηλεκτρική ενέργεια, και αυτή είναι της μορφής ψήσεων αφ. Κάποιο λάθος έχω κάνει, εδώ είναι 2 ρο, συγγνώμη, αυτοί και αυτοί μοιάζουν, αυτοί και αυτοί μοιάζουν, συγχωρείτε, εντάξει. Λοιπόν, η ολική ενέργεια είναι αυτή, ωραία, και η κινητική ενέργεια είναι αυτή. Σας θυμίζω ότι ο α είναι αυτός, στη μορφή του μαθηματικών ψήσεων, όταν διαχεί. Ενώ, ναι, και εδώ ο α πάλι
είναι ο ίδιος εδώ. Όσον αφορά την δυναμική ενέργεια, η οποία έχει πάλι τη μορφή ψι ίσον, αλλά είναι μείον α τόνος διαρχή, ο συντελεστής είναι διαφορετικός που είναι πιο μεγάλος, άρα η δυναμική ενέργεια βγαίνει πιο έξω. Αν σας ζητήσουν για τις γραφικές παραστάσεις, αυτή η ολική, αυτή η κριτική και η δυναμική είναι λίγο πιο έξω γιατί έχει πιο μεγάλες τιμές. Σας ευχαριστώ πολύ.